Λιόλιο για όλα αυτά που αντιμετωπίζουν οι επαρχιακοί δρόμοι αλλά και οι δρόμοι μέσα στον πολεοδομικό ιστό από τις διελεύσεις των οχημάτων και των επαγγελματικών κυρίων οχημάτων και των βαρέων οχημάτων, διότι υπάρχουν πάρα πολλοί που επιλέγουν άλλους δρόμους και όχι το εθνικό οδικό δίκτυο. Όλα αυτά εξαιτίας των υψηλών διοδίων. Καλησπέρα σας, κύριε Λιόλιο. Καλησπέρα για εσάς και στους τηλεθεατές σας. Αυτή η ιστορία πού θα πάει? Το θέμα έχει φτάσει μέχρι την ΚΕΔΕ και ο κύριος Παπαγγελής από τη Λιβαδιά μας είπε ότι πάει και στον εισαγγελέα. Ναι, ήδη εγώ κατέθεσα για το θέμα των διοδίων της Τραγάνας ασφαλιστικά μέτρα την προηγούμενη εβδομάδα. Περιμένουμε την εκδίκασή της. Είναι τραγική κατάσταση. Κανένας κυβερνητικός ή άλλος δεν καταλαβαίνει το μεγάλο πρόβλημα που δημιουργείται για την υγεία, την υγιεινή και την αναστάτωση των πολιτών και την επικινδυνότητα της διέλευσης των βαριών οχημάτων αλλά και των υπολείπων μέσα από τα χωριά μας και μέσα από τις πόλεις μας, που έχουμε κάθε μέρα προβλήματα και δυστυχήματα και εκτροπές και ανατροπές και καθυστερήσεις. Να θυμίσω επίσης ότι πληρώνουμε... Κύριε Δήμαρχε, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά έχουμε και νεκρούς σε όλη την Ελλάδα. Φυσικά έχουμε και νεκρούς και τραυματίες και τραυματισμούς και ενταλίκες πέφτουν πάνω σε σπίτια και πολλά άλλα διάφορα. Και σε διερχόμενους και σε αυτοκίνητα και όλα. Δηλαδή απλά έχει. Ο καμβάς περιλαμβάνει όλες τις αποχρώσεις των προβλημάτων. Πόσο ακόμα θα μας δουλεύουν στο Υπουργείο? Εντάξει, το Υπουργείο μας δουλεύουν, μας πλέβουν με τα διόδια, δεν μας δίνουν τα δικαιώματά μας και δεν φτιάχνουν αυτά τα απαραίτητα έργα ώστε να υπάρχουν οι παράδρομοι για να λειτουργήσουν τα συστήματα των εθνικών οδών. Είναι πρωτοφανές αυτό και γι' αυτό εντείνουμε την προσπάθειά μας και την αντίθεσή μας και την αντιπαράθεσή μας και θα το εντείνουμε μέχρι να καταλάβουν ότι δεν είμαστε πολίτες δεύτερης κατηγορίας και ότι έχουν ευθύνη και υποχρέωση άμεσα να λύσουν το πρόβλημα. Υπάρχει άλλη λύση από το να ρίξουν τις τιμές των διοδίων, έτσι όπως έχει η κατάσταση? Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι ό,τι συμβαίνει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες θα πρέπει να συμβαίνει και εδώ. Γιατί να μην συμβαίνει το ίδιο και στην πατρίδα μας? Γιατί να έχουμε τόσο υψηλά αδειώδια και τόσο απαράδεκτες υπηρεσίες οι οποίες δεν βοηθούν στην σωστή λειτουργία των εθνικών οδών και δεν βοηθούν τους Έλληνες υπόψη αφού ληφθεί το γεγονός ότι έχουν μειωθεί τα οικονομικά και τα άλλα δικαιώματα στο 1/3 από ό,τι υπήρχαν πριν από 10 χρόνια περίπου. Επομένως υπάρχουν λύσεις, να τις βρουν και να σταματήσουν να λένε ότι δεν υπάρχουν λύσεις. Είναι υποχρεωμένοι να βρουν αυτές τις λύσεις από τις συμβάσεις παραχώρησης. Υπάρχουν χρήματα από διάφορα ευρωπαϊκά ταμεία να κάνουν τα έργα. Είναι θέμα προτεραιοτήτων. Εγώ θα σας αναφέρω τώρα 3 παραδείγματα που συμβαίνουν αυτή τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο που μιλάμε. Έξω από το χωριό Προσκυνάς και Τραγάνα γίνεται ένα πάρκινγκ, δεν χρειάζεται. Και επίσης στο 138 χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας γίνονται άλλες ενέργειες επί του παραδρόμου, οι οποίες είναι απρόβλεπτο σε τι θα ωφελήσουν τη διέλευση των οχημάτων και τους πολίτες. Επομένως διατίθεται χρήματα, δαπανώνται χρήματα, άσκοπα ή άστοχα, δεν δαπανώνται χρήματα για τους συγκεκριμένους στόχους που θα βοηθήσουν να εξυπηρετηθεί η λύση του προβλήματος. Σε αυτή την κατεύθυνση λοιπόν εμείς επιμένουμε και χρησιμοποιούμε όλα τα πολιτικά μέσα που έχουμε αλλά και όλα τα δικαστικά μέσα για να λύσουμε το μεγάλο πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Φαντάζομαι ότι επειδή έχετε απευθυνθεί, όπως είχαμε πει και τις προηγούμενες μέρες, στο Υπουργείο και στο γραφείο του Υπουργού, δεν έχετε πάρει καμιά απάντηση. Άλλωστε, έστειλε και τον κύριο Σιμόπουλο για να εγκαινιάσει τον έναν κλάδο στην είσοδο της Λαμίας και μόνο που δεν του επετέθησαν οι κάτοικοι στην Ανθύλη. Κάτοικοι έχουν δίκιο, όπως έχουμε και εμείς δίκιο. Οι υπουργοί δυστυχώς δεν ακούνε τα πραγματικά προβλήματα για να παρέμβουν για την λύση τους, που ήταν επιτακτική να συμβεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα όλων των κυβερνήσεων, όχι μόνο της σημερινής. Αλλά οι συνθήκες που υπάρχουν τώρα νομίζω ότι δεν επιτρέπουν άλλη αδράνεια ή άλλη, αν θέλετε, αδιαφορία. Τα προβλήματα πρέπει να λυθούν. Εμείς θα εντείνουμε τις προσπάθειές μας και θα κάνουμε όλες τις ενέργειες που χρειάζεται για να εξυπηρετήσουμε τα συμφέροντα των συμπολιτών μας. Και φαντάζομαι ότι συμφωνούμε όλοι ότι μέγιστο ζήτημα είναι ο κίνδυνος της ανθρώπινης ζωής, έτσι? Βέβαια, ο κίνδυνος της ανθρώπινης ζωής, η υγεία, η υγιεινή και η ασφάλεια των συμπολιτών μας, η οποία κάθε δευτερόλεπτο διατρέχει τεράστιους κινδύνους, οι οποίοι...